Θέλω να πω δύο λόγια ως συμπλήρωμα της χθεσινής ομιλίας μας. Και αυτό που θέλω είναι ως προθυμία της ψυχής μου. Οι άλλοι πατέρες λένε ότι όταν υπάρχουν ψυχές οι οποίες πρόκειται να ακούσουν, ο Θεός ευλογείται εκείνον ο οποίος θα ομιλήσει. Μακάριος λέγοντας όλα αφόντα. Αυτό παρατήρησα και εγώ εχθές το βράδυ στην ψυχή μου. Μου κινήθηκε η προθυμία να μιλήσω σε εσάς. Πράγμα το οποίο αυτό στα κατουνάκια δεν συμβαίνει. Όταν έρχεται στα κατουνάκια ένας άνθρωπος ή άρρωστο θα με βρει ή αν θα με βρει στην υγεία μου, μετά από μισή ώρα ομιλία θα κορίσει το στήθος μου. Δεν μπορώ να το φέρω, δεν μπορώ να το φέρω. Αυτό το πράγμα δεν το παρατήρησα εδώ, στους πατέρες. Φαίνεται ότι οι ψυχές σας είναι ευνοϊκές διατεθειμένες ενώπιον του Θεού και να ακούσουν λόγων άλλου γέροντος. Οι παλαιοί γέροντες μας έλεγαν ότι μακάριος εκείνος ο μοναχός ο οποίος θα διατηρήσει τον ζήλο, την προθυμία, τη φλόγα όταν ήρθε στις αρχές του μοναστήρι μέχρι τέλος της ζωής του. Μακαριότερος είναι εκείνος ο οποίος θα την αυξήσει τη φλόγα, την προθυμία, την υπακοή και ό,τι άλλο επαγγέλλεται ο μοναχικός αγών. Διότι όλοι μας αυτό παρατηρούμε. Τον θησαυρό τον οποίο πήραμε στο Άγιον Βάπτισμα, δυστυχώς πρέπει να το ομολογήσουμε ότι τον αγνοούμε. Γι' αυτό εύκολα ραθυμούμε, εύκολα αδιαφορούμε, εύκολα καταφρονούμε. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, δεν είναι τίποτα. Και φτάνουμε κατόπιν στις εκτόσεις. Όλοι μας ομολογούμε ότι ήρθαμε στον τόπο της μετανοίας μας με ζήλο, με φλόγα, με θερμότητα σαν τον Άθωνα. Όταν όμως παρέτησαν μερικά χρόνια, 5-10 χρόνια, ο ζήλος δυστυχώς αυτός από Άθωνας έγινε λεπτό καρό. Γιατί αυτό δεν πειράζει, αυτό δεν τίποτες, αυτό δεν είναι καταφρόνησε. Το μεγάλο κακό δεν έρχεται μεγάλο από το, από μικρό έγινε μεγάλο. Ένας πατέρας κοσμικός όταν αποθνήσει μοιράζει την περιουσία του στα παιδιά. Ας να πούμε τώρα, ένας πατέρας έχει να πούμε 5 παιδιά. Αποθνήσκοντας έχει 100 δραχμές. Αντιστοιχούν σε 20 δραχμές στο κάθε παιδί. 20 δραχμές θα πάρει πρώτα, 20 δεύτερος, τόσο ώστε να ξοδέψει τα 5-3% δραχμές. Στο πνευματικό δεν συμβαίνει το τιούτον. Όχι. Όση ευλάβεια έχετε, όση πίστη, όσο αυταπάρνηση έχετε, πεποίθηση στο γεροντά σας, τόσο και λαμβάνετε. Αν έχετε πίστη, δύο βαθμών θα πάρετε από το γέροντα ευλογία. Αν έχετε 10 θα πάρετε. Αν έχετε 100 θα πάρετε. Αυτό το λόγο το οποίο λέει ο Χριστός ότι ο δεχόμενος ημάς εις όνομα μαθητού μισθόν δείψετε και ο δεχόμενος ημάς εις όνομα προφήτου μισθόν δείψετε. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς τους μοναχούς. Όλη μας η προσοχή να εστραφεί εις τα πνευματικά μας. Το βράδυ που θα πάτε να κοιμηθείτε δεν κάνετε μια ανασκόπηση του βίου σας, πώς περάσετε την ημέρα. Μήπως ελείψα τον αδερφό μου, μήπως τον έκανε παρακοή, μήπως άργησα και αδωρές στο νους μου στα μάτια, μήπως εδώ, μήπως εκεί. Τα βρίσκα και κοίταξε την άλλη μέρα, να μην το ξαναεπαναλάβεις. Αυτό το λέει πάλι ο Θεόδωρος ο Σουβίδης. Έπειτα μετά την ακολουθία. Ήμουνα στην ακολουθία, ήμουνα δεξιά-αριστερά. Σε μεωτορισμό. Κοίταξε την άλλη μέρα να το διορθώσεις. Να μην το ξαναπαναλάβεις. Διότι το δεις εξαμαρτή που καντρόσοφου λέγανε και οι παλαιοί, αρχαίοι πατέρες ήμουν.
Γι' αυτό προθυμοποιήθηκα τώρα να σας πω αυτά τα λόγια από μέσα μου, διότι βλέπω δεν κουράζομαι να ομιλώ με εσάς, το οποίο δεν το βλέπω στο σπίτι μου. Πολλοί έρχονται και αναγκάζομαι εγώ να κλείσω την πόρτα. Δεν μπορώ. Πάτε ρε, θέλω να σου πει, σαν δεν μπορώ, εξαντλούμε, δεν μπορώ. Έχω και τη δίαιτα τώρα για το βάρη, δεν μπορώ. Ενώ εδώ αυτό το πράγμα δεν το παρατήρησα. Φαίνεται ότι οι ψυχές σας δέχονται να πούμε αύξηση του πνευματικού σας σταδίου. Παρακολουθήσετε τον εαυτό σας, από τους λογισμούς θα καταλάβετε σε ποιο βαθμό βρισκόσαστε. Από την γλυκύτητα των λογισμών θα καταλάβεις ότι πορεύεσαι καλά. Αν όμως το βράδυ κάτι αισθάνεσαι, μια διαθεσία με αυτό, ψάξε και θα το βρεις. Ένας λογισμός πατέρες μπορεί να μας χωρίσει και από το γέροντα. Και από το γέροντα ένας λογισμός. Εντιμούμε ότι γέροντας μια φορά εγώ στο γέροντά μου, στο γεροιασίο να λειτουργήσω, ήταν νομίζω χρονιακή υπόθεση Σαββάτου. Την Τρίτη έχω έναν λογισμό ο οποίος ήταν αντίθετος με το γέροντα. Και όμως εγώ είχα δίκιο. Δεν είχε ο γέροντας ο γεροιασί. Εγώ είχα δίκιο. Ο επίλογος κατέληξε ότι εγώ είχα δίκιο. Και όταν πήγα, μου λέει, μόλις μου είδε, παπά, έχεις ένα λογισμό ο οποίος σε χωρίζει από μένα. Να το διορθώσεις. Από την Τρίτη μέχρι το Σαββατό, εγώ το ξέχασα. Λέω, τι είναι γέροντα. Δεν ξέρω, πώς να ψάξεις, λέει, σήμερα, χθες, προχθές για να το βρεις. Δεν θυμούμαι τα. Αν μένεις λοιπόν έκανε τη λειτουργία του πριν ανέβαινε, το θυμήθηκα το λογισμό, ο οποίος ήταν αντίθετος με το γέροντα. Ο οποίος είχα εγώ δίκιο, δεν είχε ο γέροντας δίκιο. Και όμως ο Θεός δεν εβεβαίωσε τον υποτακτικό, αλλά το γέροντα βεβαίωσε. Το γέροντα δικαίωσε, δεν δικαίωσε τον υποτακτικό. Αν έρχεται ένας υποτακτικός και σας λέει το λογισμό, ποτέ να μην τον δικαιώσετε. Όχι. Έχει βγει από το γέροντα. Έγινε ρίψας πεις, πως το λένε εκεί, γιατί εγώ γενικά δεν γνωρίζω. Ποτέ να μην δικαιώσετε υποτακτικό. Να πας να κάνεις υπακόηση του γέροντά σου. Εκεί που σε έστειλε ο Θεός θα σε σώσει. Ο Άγιος του Μοναστηρίου, ο Άγιος Νικόλαος, εκεί θα σε σώσει, αρκεί να κάνεις υπομονή και υπακοή. Εν συνόψη, πατέρες, αυτά τα λόγια, γιατί και οι άλλοι πατέρες όταν μιλούσαν εφύτεψαν και σε ακαδημίες, έμαθαν ρητορία, ευρωτία, ρητορική, διαλεκτική. Εγώ ένα γυμνάσιο έβγαλα το 30 και καθήμαι στα βράχια εκεί και από δόντες του Κουμποσκίνη. Όχι τρόπο σε συμπεριφράσει, ξέχασα αλλά και την ελληνική γλώσσα δυσκολεύει να το μιλήσω. Με το όλοι σε οπούδοχο. Πόσο μάλλον τώρα να βγάλω ομιλία. Να αρχίσω από εδώ, να αυτό πρέπει να τα γράψω. Το πιέτε. Εγώ προσανατολίζω με τον προσανατολισμό τη ψυχή μου προσανατολισμό απέναντί σα. Τρόπον την σαν να μου λέει ψυχή, πες, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σε ακούσουν. Και γεννιέται μέσα μια προθυμία, να πω και εγώ δύο λόγια. Όπως είπαν οι γέροντες εμάς, τους νεοτέρους, τώρα γίνεις γυναίκα με γέροντες, να πούμε και εσάς τους νεοτέρους. Προσέξτε από την αμέλεια, από τη ραθμία, διότι υπάρχουν κακές συνέπειες. Και μην φεύγετε μακριά από τον γέροντα, από την σκέπη του γέροντος. Ό,τι θέλεις να κάνεις εν γνώση του γέροντος. Μην κάνεις κρυφό. Όχι. Εχθές το βράδυ μας προσέφεραν και γρήκο καρχαϊσιά. Και θυμήθηκα εγώ το λάθος το δικό μου. Επειδή έχουμε κήπο και είπα σε έναν ναι, να μου πήρε ένα δεντράκι από τη Θεσσαλονίκη. Μου το έφερε το δεντράκι και εγώ τα φύλεψα στο κήπο μέσα. Ο γέροντας ένα πάνω είναι τι κάλεσε, δεν προκόφθηνε πώ τα φυτέλεις. Αυτό ήταν. Δεν ήταν σύμφωνος ο γέροντας με αυτό το οποίο έκανα. 7 χρόνια πατέρες ένα λουλούδι έβγαλε. Διότι δεν ήταν σύμφωνος. Πάρτε το πνεύμα του γέροντας. Γέροντα να κάνει αυτό. Κοιτάξτε ποιο είναι το πνεύμα του γέροντας. Πάνε παιδί, δεν έχει δουλειά. Μην φοβάσαι, θα πετύχει.
αντιόντας φέρει καμιά αντιβολή, παιδί μου δεν κάνει τότε τέτοιο. Παρατήσου, θα αστοχήσεις. Πράγμα το οποίο το είδα και εγώ, όχι μόνο στην Βερικοκιά και στις Μιλές είχα δουλέψει, δύο Μιλές, τρεις Μιλές είχα δουλέψει. Και είδα τόσες Μιλές. Το ίδιο πνεύμα γέροντας. Όλο παλέμεις, παλέμεις, δεν τα λέει. Δεν έχεις και εσύ, δεν κάνεις εσύ. Άι, δεν πεις. Σέβαλες Μιλές. Το ίδιο με τα πλήματα. Τα ίδια με το πλήμα. Όταν ο γέροντας δεν είναι σύμφωνος με αυτό το οποίο κάνεις, να ξέρεις θα έχεις αποτυχία. Θέλει να πετύχει. Ο λιγοσκόπησε, ο λογισμός του γέροντα είναι σύμφωνος, η διάθεση του γέροντα είναι σύμφωνος, σύμφωνος μη φοβάσαι πετύχεις. Αν ο γέροντας διάκει δυσκολεύεται, μη τον βιάζεις. Πατέρας εκπείρας θα σου μιλώ. Εβίασα το γέροντά μου, εγώ, για κάποιο ζήτημα. Δύο χρόνια στο κεφάλι. Δύο χρόνια παράγοντα στο κεφάλι. Και έφτασε στο σημείο να πω ότι όποιος βιάζει το γέροντα σε οποιοδήποτε πράγματα που θέλει ο υποτακτικός και δεν θέλει ο γέροντας, δεύτερος Ιούδας γίνεται. Από πείρα το λέω. Από φαρμακερή πείρα το λέω. Ό,τι λέω, το λέω εκ πείρας. Όχι εκ μαθήσεως. Αλλιώς να το διαβάσεις, αλλιώς να στο παραδώσει ο άλλος και αλλιώς ο ίδιος να το γευθείς ποιον το γλυκό και ποιον το πικρό. Εν συνόψει πατέρες, αυτά την είδηκα και προθυμοποιήθηκα να σας πω. Τα άλλα θα τα βρείτε μονάχοι σας με την πείρα. Πρώτα η παπούη. Πρώτα η παπούη. Δεν είπα ακόμη μόνο στον γέροντα. Και ένας με τον άλλον. Και ένας με τον άλλον. Η εξομολόγηση στις πατέρες είναι μυστήριο. Ενθυμούμε ότι είχα πάει σε ένα γείτονα να κάνω ένα φιέλο. Και όταν γύρισα, τη νύχτα με κολλάγες ο πειρασμός ότι δεν ευλόγησα το ευχέλο απάνω εκεί στην ευχή. Ο γέροντας έλειπε. Ήταν ο διάλογος. Έχασε όλη την αγρυπνία. Στο τέλος πάω εκεί, λέω πατέρες, έχω ένα λογισμό. Αυτός έκανε τον κανένα. Τι λογισμός. Νομίζω ότι το ευχέλο δεν το ευλόγησα. Μα πώς το έκανα τώρα για να φιέρνω, μου κι άλλες ευχέλια πάνω εκεί. Στέλνω απ' έξω ευχέλια και μηχανικά ευλογήσω. Δίπλα νομίζω να λέω, γιατί μηχανικά ήταν και έτσι σύνδεσαι. Δεν είχα να περίμενα στο γύρο μας. Φεύγοντας εγώ από το Πατέρ Προκόπιο που ήταν αναπληρωτής ο γέροντας, νομίζω ότι χιλιάδες ουχάδες αντισύνδεσαι έφυγαν από πάνω. Αυτό μου έκανε ο πειρασμός. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της εξομολογήσεως. Με παγίδευσε ο πειρασμός ότι δεν ευλόγησε την ευλόγηση και πίνω και πίνω μονάχος μου. Δεν λύεται το πρόβλημα μονάχος σου. Να το λύσει ο γέροντάς σου. Και όταν έφυγα, θυμάμαι χιλιάδες οχάλες αλυσίδες βάρετε έπεσαν από πάνω. Λέω αυτό είναι η εξομολόγηση του πάντων. Όσαν δέσετε έστω δεδεμένα και όσαν αντίσετε. Πατέρες, πιστέψατε με. Με πείρα σας λέω. Με ειλικρίνεια σας λέω. Όποιος υποτακτικός φτάσει εις την τελειότητα της υποτακτικής υπακούης δεν φοβάται Θεό. Το πέρασε και το λέω. Δεν φοβάται Θεό. Ούτε κρίση Δευτέρα πόρεση δεν φοβάται. Μα δεν φοβάται, δεν φοβάμαι. Φοβάμαι το στόμα του γέροντας να μην τον λυπήσω. Ο γέροντας είναι ορατός Θεός. Εντύπησες στο γέροντα, εντύπησες στο Θεό. Ανέβαψες στο γέροντα, ανέβαψες στο Θεό. Και αυτό οι άλλοι πατέρες οι προηγούμενοι ήξεραν τι έλεγαν. Υπακοή ζωή, παρακοή άνθρωση. Δεν θέλει εδώ. Ούτε μεταλήψεις, ούτε αγώνας, ούτε φιλοξενίες, ούτε νοερές προσευχής. Όλα προσά στην υπακοή καταργούν. Όλα στην υπακοή καταργούν. Έκανες υπακοή, δεν πας στον παράδεισο. Δεν έκανες υπακοή, 10 φορές την ημέρα να με καλαβάνεις, προβλήθησε για την κόλαση. Να όχι ο πρώτος Αδάμ, να όχι ο δεύτερος Αδάμ. Εν συνόψει ο πατέρες, αυτά την ήρθηκα τη νύχτα και μου γεννήθηκε μια προθυμία να σας πω δύο λόγια. Και ζήτησα από τον γέροντα, λέω γέροντα θα το θεωρήσω αυτό σαν ένα στέρμα μέσα μου, σαν ένα έλεγχο να μην πω και στους παραδερφούς μου να πούμε δύο λόγια τα οποία το πέρασα με την πείρα. Και γέροντα λέει να πείτε δύο λόγια. Αυτά είπα να σας πω εν συντονία. Ο πάτερ Ιωσήφ μου λέει πρόσεξε όταν θα σε πονέσει λέει το δόντι, να μην μιλήσει, να κρατήσει το δωμάτιό σου και να πεις πατέρα δεν μπορώ, δεν πονάω. Δεν πονάω.
Δεν πονάω. Όχι μόνο δεν πονάω, αλλά και μου έρθει μια προθυμία, δηλαδή και μέχρι το άλλο το πρωί να μιλήσω. Αλλά δεν έχω θέματα να αναδύσω να μιλήσω. Διότι και εγώ είμαι αγράμματος. Ένα γυμνάσιο έβαλε το 30, από χωρίς να ξεχάσαν όλο. Αλλά η πείρα που με δίδαξε να πούμε και ιδίως το περισσότερο η προθυμία να σας πω να πούμε, αυτό με όθησε να πω το εγώ σήμερα δύο λόγια. Για να με συγχωρέσετε που φωνάζω, διότι βαριακού και νομίζω με τη φωνή θα με ακούσει, θα με ακούσει. Γιατί είχα και τον κύριο μου κουφό και φώναζε. Τώρα θα θέλατε το άλλο είναι και ο κουφός. Για οι πατέρες των γίνουν το πρόβλημα ως εξής. Έχεις εσύ τον κήπο σου. Πέταξε ο περασμός μια πέτρα. Προσφάλισε αυτή δεν θα μπουλάξει. Δεν τίποτε. Θα πετάξει δεύτερη πέτρα, τρίτη πέτρα, πέμπτη πέτρα, δέκα πέτρες. Οπότε θα είναι δύσκολο. Και σε σένα ναι, και στο γέρο το κατόπιν να σου πετάξει δεύτερα πέτρες. Ένα λόγιμο σου πέρασε αμέσως είναι στον αδερφό. Να λύσει το παραμικρό, θα μεγαλώσει και θα αυξήσει. Γι' αυτό από την αρχή διόρθωσέ το. Έχω μια ψυχρότητα στον αδερφό. Όταν θα λοιπόν να συγκαθίνει στον σκό, εγώ ούτε στα κοντάρια του δεν αξίζω να πω. Το άγιο σημαντικό στο λόγο λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε, να ξέρετε ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και εσύ να πας με βλάβη να διαβάσεις το ψαλτήρι, τον κανόνα του Ναδιάς και να βάλεις μετάνοια έχοντας υπόψη σου ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να βάλεις με επίγνωση μετάνοια. Ποτέ δεν σε πειράζει ο πειρασμός. Ποτέ δεν σε πειράζει όταν βάλεις την ταπείνωση. Όταν βάλεις άλλο μετά. Τώρα και εσύ να αλλάξει εμένα, ναι. Έχασε τον καλό μου. Κακό δρόμο άρχισε τότε. Κακό δρόμο άρχισε. Ο καλό εσύ δεν είναι πακόη. Και πακόη δεν έχει ταπείνωση. Μάνε μου λέει μόνο. Πόσο ήταν ένα υποτακτικό. Να, τώρα και ο γέροντα στη συνοδεία και εγώ στη συνοδεία είμαι εδώ. Εγώ εδώ πάτε ρε Νικόλαη. Μάνε μου λέει μόνο γέροντα. Μα σε ευλογημένο. Πώς η ψυχή του γέροντος αναπαύεται όταν λες να είναι ευλογημένο γέροντα. Πήγαινε παιδί μου, κάνε αυτή τη δουλειά. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Μα πώς αναπαύεται αυτή η ψυχή του γέροντος. Έτσι αναπαύεται και η ψυχή του Χριστού. Έτσι αναπαύεται. Μια φορά ο πατέρας έκανε μια αντιλογία στον γέροντά μου. Σε σκεποτέλο μου ήταν να φύγει ο φως από μέσα μου. Το λέω και το θυμάμαι. Πόση λεπτότητα έχει ο γέροντας, πόση λεπτότητα προσέχτε και ο κοσμικός που ήμουνα, ήμουνα στα μαθήματα καλός. Τα μαθηματικά, τώρα δεν ξέρω έχουν αλλάξει τα σχολεία, δεν ξέρω. Τα μαθηματικά δεν τα φοβόμουν. Την άλλη βράδυ, δηλαδή σπάνια να ανοίξω, λέω από το πίνα τα μάθαινα. Είχαμε διαγωνισμό μαθηματικά. Το πρωί ήταν μια προσταλή με τον πατέρα μου. Και πήγα στο σχολείο, έδωσε ο καθηγητής το πρόβλημα, όλες έφτασε στην απόκριση. Βλέπω κλάσμα είναι. Δεν είναι κλάσμα, είναι αρχαίγες αρχινές. Πάει το ίδιο, πάει το ίδιο. Λέω στον διπλανό μου, λέω τι είναι, είναι αρχαίγες αρχινός ή τρία ή τέσσερα, λέω, μα γιατί είναι πρόβλημα, τι πόδες σου. Δεν είχα τι είναι αυτός. Αρχαίγες αρχή, τέσσερα. Εγώ δεν σου πλάσμα εδώ. Όχι, δεν είναι πλάσμα εδώ. Αυτές. Δώσ' μου την εξουσία μου, δεν την ξέρεις τι είναι. Δεν το πλάσμα. Τι είχε συμβεί. Επειδή ελείψα τον πατέρα μου, έφτανα στην απόκριση, η απόκριση ήταν ακέρος ας πούμε 4, 12 τρίτα. Ευλογημένα, από πίσω το πλάσμα. Αλλά δεν σαν ένας αυτός να με εμπόδιζε, επειδή ελείψα τον πατέρα μου, κοσμικό σώμα, να πούμε, και δεν έφτανε στην απόκριση. Το ίδιο σημαίνει και με το σημερινό γέροντα να πούμε. Αν ο κοσμικός είχε τέτοια, εδώ στην Καλογερική, πόση λεπτότητα πρέπει να έχεις να δούμε. Πες το ρογισμό του γέροντα. Και άκουσε τι ήταν ο γέροντας. Αυτό είναι από τον Θεό. Μπορεί να σου συμβεί εσένα, ναι, να σου φανεί στραβό. Δεν είναι στραβό. Ο διάβολος θα τρυπογυρίζει για να μην έχουμε αυταπάρνηση, πίστη, απόλυτο πίστη στο γέροντα. Και όπως είπα χθες, αυτοί που φύγανε, δεν έλεγαν λογισμό στο γέροντα. Δεν έλεγαν λογισμό. Οπότε οι εξομοίες είναι φεύγουν. Οι λογισμοί φεύγουν.
αν δεν εντολίνω στο γέρνα, και αυτά λοιπόν παγιδευόμενα. Τον ανησυχωρέστε τον Πατέρα. Ελιγόστεψε η πίστης, ελιγόστεψε η αυταπάρνησης, η αγάπη στο γέρνα μας, για αυτό βαλόμεθα από αυτή την πλευρά του πειρασμού. Όταν ολιγοστέψει η πίστης και αυταπάρνηση στο γέροντα, θα έχουμε τέτοιους λογισμούς. Όταν πούμε ο γέροντας είναι το στόμα του Χριστού, θα αμφιβάλλουμε. Θα αμφιβάλλουμε. Όταν δούμε τον Χριστό, κάνει αυτό. Αμφέβαλε. Είτε ο Άγιος Ιωάννης ο Λόγος, τον έστελνε στην Έβρισο, άρχισε να δυσφορεί. Και στην έφαγε στεγιάζει 40 μέρες. Με μάθος επιγίνης. Μετά την πεντεκοστική όμως ο Απόστολος στο χέρι μου. Φτιάξε να δυσφορεί ο γιος και την έφαγε στεγιάζει. Δηλαδή ο Θεός απαιτεί από εμάς να έχουμε πίστη, αυταπάρνηση, αφοσίωση στο γέροντα. Οπότε κατόπιν δεν έρχονται τέτοιοι ορισμοί, ότι ο γέροντας δεν μίλησε καλά, ο γέροντας δεν έκανε καλή διάκριση, μα ο γέροντας έτσι, έτσι, έτσι. Δεν πορεύεσαι να λογιστεί ποτέ. Άμα βλέπετε λάθη στο γέροντα, να ξέρετε εσείς είστε υπεύθυνοι, διότι ολιγόστεψε η πίστη στο γέροντα και αυτό καθένει σε αυτό. Την προσβολή των λογισμών. Άμα είσαι, αν φανερωθεί η Παναγία και σου πει αυτό, θα πει: όχι, Παναγία δεν είναι καλό αυτό. Όχι, θα το κάνεις. Το ίδιο και ο γέροντας. Ο γέροντας είναι ο ορατός Θεός. Όταν έχουν πίστη από τα πάνη στο γέροντα, να μου πείτε πώς θα τον αποκτήσει. Να αρδιάσει τον εαυτό σου. Καλόγερος είσαι. Έχουν και δεξιά και αριστερά. Ο οποίος μας προσβάλλει να πούμε και ο διάβολος. Αλλά τίποτε εγώ. Ήρθα εδώ να σωθώ διευκόν του γέροντά μου. Όταν ο γέροντας πάψει να προσέψει για μένα, ναι, είμαι για την κόλαση. Η ευχή του γέροντα θα με σώσει. Και με αυτό στηρίζεσαι σε καλά ενέργεια. Μέσα σε βράχο στηρίζεσαι. Όπως είπε ο Χριστός, έσκαψε και βάθινε και έλεγε το θυμό. Αν ο λιγοψύχης απέναντι του γέροντος, διότι ο γέροντας είναι έτσι, ο γέροντας είναι τέτοιο, δεν είσαι μας. Αν χρονίσει αυτό, 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια, πάει τελείωσε του Γρηγορίου θα το ξεχάσεις. Από μακριά θα το βρεις. Γι' αυτό το πρώτο λογισμό πέσε του πατέρες, στο γέροντα. Και ακούσε τι θα σας πει ο γέροντας. Ό,τι είναι το στόμα του γέροντος είναι το στόμα του Χριστού. Από πείρα σας το λέω. Όχι ότι το διάβασα, ότι το άκουσα. Από πείρα το δοκίμασα.